αυτά τα μπλε που έχω. Όλες οι γυναίκες είναι σε γουστάρουν και σε αρέσουν. Και εσένα μια χαρά σε γουστάρουν. Εσύ δεν έχεις τέτοια. Καλά, καλημέρα. Είστε σε μνημόσυνο είστε. Ναι, σας υπόστηκε κάτι. Μπράβο, ρε κορή. Για χαρά. Καλά, αυτή είναι πιο ωραία από το Μίτσο Πάλι. Μπράβο, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα περισσότερο από όλα ο τόπος είναι μια σταθερή κυβέρνηση. Και για να έχει αυτή τη σταθερή κυβέρνηση πρέπει στις επόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία να έχει μια ασφαλή πλειοψηφία στη Βουλή. Και θα την έχει. Θα την έχει. Θα την έχει. Θα την είχε. Προσέξτε. Θα την είχε ήδη. Εάν δεν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Θα είχαμε ήδη σήμερα μια ισχυρή πλειοψηφία, θα είχαμε μια σταθερή κυβέρνηση, δεν πειράζει, θα χρειαστούμε ένα δεύτερο γύρο, θα την έχουμε την ισχυρή κυβέρνηση μετά την κάλπη της 25ης Ιουλίου. Θέλω και εδώ, από τα Δωδεκάνησα, από την Ακριτική Λέρο, να ξαναστείλω στην Τουρκία ένα μήνυμα φιλίας. Δεν είμαστε καταδικασμένοι, φίλες και φίλοι, να ζούμε μονίμως σε ένταση με την Τουρκία. Αλλά για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ένα βασικό ζήτημα το οποίο αποτελεί την κύρια διαφορά μας με την Τουρκία, που δεν είναι άλλο από την οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι το ζήτημα αυτό μπορεί να επιληθεί μόνο με σχέσεις καλής γειτονίας και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο.